εξεργαστική ισχύ που τρέχει MySQL και το blob storage το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα. Εάν τώρα θελήσουμε να φτιάξουμε μία πιο advanced αρχιτεκτονική σε επίπεδο MySQL, θα χρειαστούμε και ένα δεύτερο instance της MySQL σε λογική πάντα shared nothing αρχιτεκτονική, στο οποίο θα έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό storage και να ορίσουμε replication μεταξύ των δύο κόμβων. Για τους περισσότερους από εσάς απλά πράγματα. Εάν τώρα όμως θέλουμε να αρχίσουμε και writes και να μπορέσουμε να έχουμε πιο μεγαλύτερη αρχιτεκτονική και κατανεμημένη, θα πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο Master Slave στη MySQL, το οποίο ένας αναλαμβάνει τα writes, και ένας μετά ή περισσότεροι servers αναλαμβάνουν τα reads. Είναι τυπικό παράδειγμα στη MySQL αυτό. Και εδώ βλέπουμε επιπλέον instances. Εάν τώρα θέλουμε να παίξουμε με ένα σενάριο active standby, τι χρειαζόμαστε κοινό στο active standby? Κοινό storage. Το Azure μας δίνει κοινό storage, το οποίο είναι always available, είναι πάντα εκεί, είναι redundant, και μπορούμε να έχουμε instances τα οποία να είναι standby. Και σε περίπτωση που σκάσει ένα από αυτά, αμέσως να γίνει αυτόματη κατανομή στο άλλο. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Αυτή τη στιγμή με τη MySQL βλέπετε ότι εξακολουθούμε να νοιαζόμαστε για την αρχιτεκτονική. Εξακολουθούμε να χρειάζεται να ορίσουμε το replication, να φροντίσουμε πού θα πάνε τα data μας. Πράγματα που συνέβαιναν και όταν είχαμε απλά ένα server. Στο cloud computing τα πράγματα πρέπει να είναι πιο απλοποιημένα. Πρέπει απλά να θέλω μία βάση δεδομένων και να παίρνω μία βάση δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να ασχολούμαι με παραπάνω πράγματα. Αυτό το πράγμα το έχουμε πετύχει με το SQL Azure. Και εδώ αξίζει να δούμε τις διαφορές. Στο SQL Azure έχουμε τον PHP driver, ο οποίος με τα κατάλληλα extensions του Joomla μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αντί της MySQL. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Γιατί, όπως είπα και πριν, ζητάμε μία βάση δεδομένων και παίρνουμε αυτόματα μία βάση δεδομένων. Πίσω από όταν θα ζητήσουμε μία βάση δεδομένων στο SQL Azure, θα πάρουμε συνολικά 4 βάσεις δεδομένων. Η πρώτη την οποία βλέπει ο χρήστης και άλλες 3 σύγχρονες ρέπλικες. Γιατί χρειάζονται αυτές οι 3 σύγχρονες ρέπλικες? Είναι απλό. Είναι για να μπορέσουν να μας καλύψουν ανάγκες που έχω είτε στο performance, είτε για redundancy. Εάν για παράδειγμα πέσουν πάρα πολλοί χρήστες εκείνη τη στιγμή στο instance που έχω, αυτόματα ο Windows Azure Controller καταλαβαίνει ότι έχω πάρα πολλά connections στη συγκεκριμένη βάση. Και αυτό το instance δεν μου κάνει. Αμέσως με πάει σε ένα μεγάλο instance, το οποίο χωρίς να έχει διαφορά κόστους, μπορεί να μου δώσει μέχρι και 8 CPUs και 128 μνήμη. Δεν θα θέλατε πάντα να είχατε σε πολύ χαμηλό κόστος μια τέτοια βάση? Θα θέλατε, το ξέρω. Όπως επίσης, εάν σκάσει μια βάση για κάποιο, για τον α ή β λόγο, αυτόματα γίνεται το failover σε κάποια άλλη, σε μία από τις ρέπλικες. Αυτό που έχει σημασία για το cloud όμως είναι ότι πάντα θα φροντίζει να βρίσκεται εκεί η υπηρεσία που έχετε ζητήσει. Ό,τι και αν γίνει. Και αυτό μπορεί να εγγυηθεί με το αντίστοιχο SLA που έρχεται πίσω από οποιαδήποτε υπηρεσία σας δώσει, μιλάω αυτή τη στιγμή. Ο τρόπος για να συνδεθώ πάνω στο SQL Azure, εντάξει, για τον κόσμο της Microsoft είναι το ίδιο ακριβώς. Δεν αλλάζει, απλά αλλάζει το IP. Το ίδιο ισχύει όμως και για το PHP. Ο τρόπος που χρειάζεται για να συνδεθώ στο SQL Azure είναι αυτό εδώ το script, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο script, το configuration, συγγνώμη, για να συνδεθώ σε ένα SQL Server. Δεν αλλάζει τίποτα. Το μόνο που θα χρειαστεί να αλλάξετε είναι
το URL, το connection string. Για όσους θέλουν να κάνουν δοκιμές, υπάρχει τρόπος να γίνει migration. Υπάρχουν migration assistants, έτοιμα εργαλεία, υπάρχουν έτοιμα scripts, υπάρχει το blank carbon copy, το οποίο μπορείτε να κάνετε αντιγραφές των δεδομένων σας. Δεν θα μείνω όμως πολύ εδώ. Για όσους χρησιμοποιούν Eclipse, μπορείτε να κατεβάσετε τα εργαλεία, να ενσωματώσετε και να έχετε μία εμπειρία τοπική, να δείτε πώς κάνει execute στους διάφορους επεξεργαστικούς πυρήνες στο cloud η εφαρμογή σας, να τη δοκιμάσετε τοπικά και όταν δείτε ότι είστε έτοιμοι, να κάνετε ένα μαγικό δεξί click deploy πάνω στο cloud. Μπορείτε να κάνετε δοκιμές ακόμα και για το runtime σας. Και εδώ πέρα να δείτε πώς είναι ο Configuration Wizard προκειμένου να κάνει το deployment. Για κάποιους που είναι πιο παραδοσιακοί και θέλουν να μπορούν να κάνουν με τα command line tools ή για κάποιους που θέλουν να μπορέσουν να φτιάξουν αυτόματα scripts τα οποία να μην χρειάζεται να έχουν click, click, click και απλά να τρέχουν ένα scriptάκι, υπάρχουν και τα command line tools τα οποία κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όλες οι λειτουργίες από το compilation, deployment, packaging και αλλαγή ακόμα και σε runtime της συμπεριφοράς του cloud τα έχετε σε command line. Παράδειγμα, ένα μικρό σκριπτάκι είναι αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι για τους περισσότερους από εσάς όλα αυτά μπορεί να είναι και κινέζικα. Γιατί έχετε μάθει να χρησιμοποιείτε κάποιους wizards, να χρησιμοποιείτε κάποια εργαλεία που σας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και γι' αυτό το λόγο φτιάξαμε και τέτοιους wizards. Και είναι το Windows Azure Companion. Το Windows Azure Companion τι είναι? Είναι έτοιμο build το οποίο ανεβαίνει στο Azure και αυτό ανάλογα με τις δικές σας επιλογές κάνει self-configuration και φροντίζει να κάνει τις εγκαταστάσεις που θέλετε οποιοδήποτε μέρους της εφαρμογής σας δίνοντάς το απλά μέσα σε ένα configuration file από που μπορεί να κατεβάσει το αρχείο. Και επειδή δεν θέλω να λέω πολλά, προτιμώ να δείχνω, πάμε να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, στην ουσία αυτά τα δύο αρχεία που μας αφορούν είναι το Service Configuration και το Windows Azure Companion Package. Το Package είναι όλα τα αρχεία που θα τρέχουν στο runtime και το Configuration είναι ο τρόπος με το οποίο θα το πούμε να τρέξει. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα ένα Configuration. Πρόκειται για ένα αρχείο το οποίο είναι pre-configurarισμένο για εσάς και αυτό που χρειάζεται να προσθέσουμε είναι το storage account name πάνω στο Azure όπως επίσης και το αντίστοιχο password. Θα ορίσουμε εδώ πέρα ποιος είναι ο admin user και ποιο είναι το αντίστοιχο admin password και τέλος θα ορίσουμε ποιο είναι το XML feed που θα πάρω προκειμένου να μου πει ποια προϊόντα μπορώ να εγκαταστήσω. Στην ουσία πρόκειται για έναν installer για το σύννεφο. Θα σας δείξω το έτοιμο που έχω φτιάξει για να μην καθόμαστε να γράφουμε αυτή τη στιγμή. Στην ουσία πήρα ένα δικό μου account που έχω στο Windows Azure. Έβαλα το όνομα του, δεν ξέρω αν βλέπετε όλοι. Και μετά έβαλα το μεγάλο password που έχει. Όρισα ο administrator της κονσόλας, θέλω να είναι αυτός ο χρήστης με αυτό το password. Και επίσης βρήκα ένα XML feed, το οποίο μπορεί να φτιάξει ο καθένας σας. Και αξίζει τον κόπο να δούμε τι ακριβώς έχει αυτό το XML feed.
να συνδεθεί εδώ, δεν πειράζει. Εχθές κάπου πίσω σου, χθες κάποιος έβαλε ένα καλώδιο ίντερνετ. Το έψαχνα πριν, δεν το βρήκα αυτό, γι' αυτό. Πόντες πού είναι, πόντες ξέρω. Πρόκειται για ένα καθαρό XML αρχείο, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το διαβάσουμε, θα δούμε ποια είναι τα entries. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτόματα εγκατάσταση του PHP Runtime, το WinCache που σας έλεγα εχθές, τους drivers για SQL Server, τη MySQL την ίδια, το SDK για το PHP, διάφορα CMS και το Joomla, PHP MyAdmin και ένα file manager για web. Οπότε, δίνοντας αυτό εδώ το configuration, αυτό που μου χρειάζεται να κάνω είναι να πάω στο Windows Azure, το οποίο αξίζει τον κόπο να το δείτε. Κάνω logon. Αυτό που θα δείτε τώρα είναι η πλατφόρμα διαχείρισης των cloud υπηρεσιών. Αν πάω στα hosted services, θα δείτε αρκετά. Αυτό που έχω ανεβάσει είναι το συγκεκριμένο. Εδώ είναι ένα hosted service, το οποίο τρέχει στο joomla.cloud.net. Εάν δούμε το configuration της συγκεκριμένης εφαρμογής, το οποίο είναι εδώ, μπορούμε να δούμε πληροφορίες για όλα αυτά και αν θέλω να το κάνω configure, μπορώ κατευθείαν σε πραγματικό χρόνο, για παράδειγμα, να του πω ότι δεν θέλω να τρέχουν ένα instance, αλλά θέλω να τρέχουν 10 instances. Τόσο απλά. Ή μπορώ να έχω ένα service το οποίο αυτόματα, ανάλογα με τις ανάγκες μου, να μεγαλώνει, να μικραίνει. Τέλος πάντων, επανέρχομαι σε αυτό. Θα φτιάξουμε, λοιπόν, ένα νέο deployment. Θα το ονομάσω Test Joomla. Θα κάνω browse και θα πάρω το configuration file. Θα πάρω και το package και θα του πατήσω το μαγικό κουμπί OK. Επειδή το έβαλα μόνο ένα instance, μου γκρινιάζει, θέλει συνήθως παραπάνω να του βάζω για να νιώθει ότι για να έχει ασφάλεια και να μπορεί να έχει redundancy. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει και μου κάνει το deployment. Δεν θα μείνουμε τώρα στο deployment, αλλά όταν θα γίνει το deployment, κανονικά ερχόμαστε σε μια τέτοια σελίδα που είναι η administration πλατφόρμα, στην οποία κάνοντας μερικά clicks μπορώ να του ορίσω τι θέλω να εγκαταστήσει. Ας πούμε να του βάλω το WinCache και να του βάλω και το, όχι το SDK, μην το βάλω τώρα. Μπαίνει σε μια διαδικασία που θα μου εγκαταστήσει ό,τι του έχω ζητήσει, τα οποία είναι διαθέσιμα μέσα από το XML feed που το έχω πει. Αυτή τη στιγμή τι κάνει, πάνω στο cloud, κατεβάζει ό,τι του είπα να εγκαταστήσει και το εγκαθιστά. Αυτό που μπορούμε να δούμε επίσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση, να δούμε και τι εφαρμογές του πω ζητήσει να βάλει, θα μπορούσα να επιλέξω μια οποιαδήποτε άλλη και να την εγκαταστήσει πραγματικό χρόνο. Να δούμε όλα τα logs της εγκατάστασης, της διαδικασίας εγκατάστασης, να δούμε τα logs για το PHP, να δούμε το runtime, όπως βλέπετε έχει εγκαταστήσει και τη MySQL,
να δούμε κάποιο performance monitor. Και από τη στιγμή που το έχουμε ολοκληρώσει αυτό, μπορούμε να πάμε στο PHP My Admin. Θα κάνουμε logon σαν root. Να φτιάξουμε τη... Κάτι δεν έχω βάλει σωστά. Δεν πειράζει. Θα το δοκιμάσω. Δεν θέλω να τρέξει τώρα, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά στην ουσία... Το Bill Gates το παθαίνει. Όλοι το παθαίνουν. Όποιος τρέχει demos το παθαίνει. Ελπίζω μόνο μην μάθει και ένα γιαούρτι μετά. Λοιπόν, στην ουσία, τρέχοντας, πηγαίνοντας στο path, αυτό ερχόμαστε στη γνωστή διαδικασία εγκατάσταση του Joomla και από εδώ και στο εξής νομίζω το ξέρετε καλύτερα και από μένα. Απλά, με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε λίγα λεπτά, έχω ένα έτοιμο site στο cloud. Εάν μάλιστα πάω και χρησιμοποιήσω και τον Explorer, αμέσως έχω πρόσβαση στο file system και μπορώ να ανεβοκατεβάσω ό,τι χρειάζομαι. Οπότε, δείχνοντας αυτό, κλείνω με το κομμάτι της, του demonstration. Και αυτά που θα ήθελα να σας πω και να συνοψίσω είναι ότι για την πλατφόρμα του Windows Azure, όπως είδαμε και πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα, μπορείτε να έχετε wizards προκειμένου να κάνετε την οποιαδήποτε εγκατάσταση θέλετε. Μπορείτε βέβαια, εφόσον θέλετε να φτιάξετε μια custom version και να βάλετε advanced features, να χρησιμοποιήσετε ένα από τα εργαλεία ανάπτυξης και να βάλετε ακόμα περισσότερα πράγματα. Το PHP 5.3 τρέχει και λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργεί και στο Windows Server 2008 και στον IIS 7. Οπότε, ό,τι κάνετε εκεί, κάνετε και εδώ. Έχετε πλήρη SDK για PHP για να κάνετε οποιοδήποτε operation θέλετε σε οποιαδήποτε υπηρεσία. Και είναι μια υπηρεσία την οποία μπορείτε να έχετε ένα τελικό configuration σε το πολύ 15 λεπτά. Και να είστε live, production, και να έχετε επίσης και όλες τις έτοιμες υπηρεσίες capacity on demand, CPU, μνήμη, storage στο άπειρο. Έτσι πολύ ενδεικτικά, ένα πολύ μικρό website το οποίο θα μας δώσει με ένα CPU και περίπου 1 γίγα μνήμη μπορεί να ξεκινήσει από 24x7 κοντά στα 25-26 ευρώ το μήνα. Αλλά έχετε ένα dedicated instance. Τη στιγμή που για να πάρετε ένα αντίστοιχο VPS θα συζητήσετε από τα 35, 40, ίσως και 50 ευρώ το μήνα. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε είτε να το μεγαλώσετε, είτε να το μικρύνετε. Για αυτούς που έχουν μεγάλα websites, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι μέσα στην ίδια την υπηρεσία προσφέρεται και η υπηρεσία CDN. Υπηρεσίες για Dynamic Content και υπηρεσίες για τον Blob Storage. Οπότε, για κάποιον που έχει πολύ μεγάλες βλέψεις, πριν ξεκινήσετε να συζητάτε με την Akamai, ρίξτε μια ματιά. Νομίζω θα σας γλιτώσει πολύ κόστος. Και για να ολοκληρώσουμε, αυτό που θα ήθελα να δείτε τα open source projects τα οποία ολοκληρώνουμε, με κατά κύριο λόγο μέσα από το interoperabilitybridges.com,
Μπορείτε να βρείτε πολύ υλικό, πολλά projects και γενναία πράγματα. Αυτά είναι τα δύο sites. Μπορούμε να δούμε τα SDKs. Υπάρχει dedicated σελίδα για PHP και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό, για το Windows Azure. Αλλά αυτά που θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και θα ήθελα οπωσδήποτε να ρίξετε τουλάχιστον μια ματιά, είναι μπορείτε να αποκτήσετε 30 ημέρες δωρεάν, χωρίς πιστωτικές κάρτες, χωρίς τίποτα, πηγαίνοντας σε αυτό εδώ το URL και ζητώντας training για την πλατφόρμα, ολοκληρωμένη τετραήμερη εκπαίδευση με παραδείγματα, με παρουσιάσεις, με βίντεο, με hands-on, με όλα, ψάχνοντας για το Windows Azure Training Kit. Μπορείτε να κατεβάσετε έτοιμο solution για τη MySQL, για αυτούς που θέλουν να έχουν μία σύνθετη master-slave αρχιτεκτονική με πολλαπλά instances και αντίστοιχα monitors. Το έχω εδώ το link. Και τέλος, για αυτούς που τους άρεσε το συγκεκριμένο παράδειγμα, το demo με το Windows Azure Companion, σας έχω το link εδώ. Και τα τέσσερα αυτά links, πιστεύω ότι για όσους τους ενδιαφέρει, είναι πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε ερωτήσεις. The SDK, does it provide all the automated deployment methods? Automated what? Deployment. So that I can automate the deployment process to do... Since you have the command line tool, you can do anything you can. Or through the SDK, of course, you can deploy whatever you want. Ερώτηση, κανείς? Είπατε ότι μας συμφέρει οικονομικά να πάμε στο cloud αντί να έχουμε ένα VPS server οικονομικά. Με ένα VPS server ξέρω ότι θα έχω ένα support. Θα έχω έναν άνθρωπο, έναν administrator, ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Τι support έχει το cloud? Έχει 24-ωρο support, γιατί μιλάμε για 6 data center παγκοσμίως. Αλλά για να αποδείξουμε ότι θα είμαστε εκεί, αντί να λέμε ότι έχουμε συγκεκριμένο support, προτιμώ να λέω ότι έχουμε 99,9% διαθεσιμότητα και αυτό το εγγυόμαστε με SLAs για τον πιο απλό χρήστη και για τον πιο μικρό πελάτη μας. Το 24-ωρο support είναι με κάποιον άνθρωπο, όχι αυτοματοποιημένα. Το Windows Azure δεν έχει administrators. Ο administrator είστε εσύ ο ίδιος, ο οποίος δίνει διαταγές στο Windows Azure Controller, στο οποίο εσείς διατάζετε την υποδομή, πώς θα αναπτυχθεί, πού θα αναπτυχθεί και με ποιο τρόπο και με τι αποτελέσματα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον έχετε ζητήσει να έχετε τρία services απάνω, τρεις servers για παράδειγμα, να βρίσκεται κάποιος κάτω. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Εκτός αν έχει βομβαρδιστεί το data center. Συνέβη πρόσφατα κάτι με το cloud, το Amazon, οπότε κάποιες στιγμές κάτι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι το ίδιο cloud. Αμέλειά μου, ίσως λόγω χρόνου δεν πρόλαβα να το εξηγήσω λίγο παραπάνω. Η πλατφόρμα της Microsoft αυτή τη στιγμή δεν είναι infrastructure as a service όπως είναι η Amazon, το οποίο μας δίνει απλά σίδερο και δίκτυο. Η πλατφόρμα της Microsoft είναι πλατφόρμα. Είναι έτοιμο στημένος ο IIS για εσάς, είναι έτοιμο στημένος ο SQL Server και όλες αυτές οι υπηρεσίες και εγγυόμαστε ότι θα είναι πάντα εκεί. Η μόνη περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή στο website ή στο web application που θα έχετε κάνει deploy είναι αν έχει γίνει σφάλμα στην εφαρμογή. Το οποίο αν έχει γίνει σφάλμα στην εφαρμογή, έχετε άμεση πρόσβαση να μπορέσετε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζεται. Μια διευκρίνηση. Μπορώ να επιλέξω. Εγώ έχω μια μικρή εξοικείωση με το cloud Amazon και σου λέω ότι μπορεί να πα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ας πούμε, στην Αμερική, στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο και για το. Ισχύει ακριβώς έτσι. Υπάρχουν 6 data centers παγκοσμίως. Είναι 2 στην Αμερική, 2 στην Ευρώπη, 2 στην Ασία. Το κοντινότερο δικτυακά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή από όλους τους providers πληροφοριακά είναι το Amsterdam. Ύστερα από μετρήσεις που έχω κάνει. Επιπλέον, θα δούμε και ότι υπάρχουν 24 κόμβοι CDN παγκοσμίως,
Οι πιο κοντινοί μας βρίσκονται στη Ζυρίχη και Βιέννα, δικτυακά πάλι μιλάω, και ευελπιστούμε ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα δούμε και στην Ελλάδα κόμπους. Έχω μια ακόμα ερώτηση. Μπορώ? Η ΚΑΣ που έχετε, την τρέχει η ίδια η Microsoft ή την κάνει outsourcing μέσα στην Akamai? Όχι, είναι η ίδια η Microsoft η τρέχει. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν δεν έχουμε data center στη χώρα, πηγαίνουμε σε κάποιους μεγάλους ISPs και στείλουμε κόμπους, pop κόμπους. Ευχαριστώ. Γιατί θα γίνει και στην Ελλάδα δηλαδή, γιατί δεν έχουμε data center εδώ στην Ελλάδα. Άντε να χτίσουμε ένας προκόμπους. Δεν νομίζω, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι τόσο ελκυστική για πολλοί εθνικές να έρθουν να χτίσουν μεγάλα data centers. Και λόγω του ακριβού real estate, αλλά και του ακριβού network. Οπότε προτιμάνε συνήθως να κάνουν outsource σε άλλους providers. Εγώ οι Έλληνες δεν βάζουν στην Ελλάδα. Να ρωτήσω, έχει τεσταριστεί για αρκετά site πάνω με το Joomla πάνω με το Azure? Όταν έχεις βάλει τις δικές σου application, μέχρι πού έχει τεσταριστεί? Έχει τεσταριστεί γενικότερα για PHP σε αρκετά υπόλοιπα sites. Για το Joomla αυτή τη στιγμή χρειάζεται να γίνει μία δουλειά από κοινού. Ο Ryan το επιβεβαίωσε και χτες, δουλεύουμε σε επίπεδο headquarters, δουλεύουμε μαζί προκειμένου να μπορέσουμε να το κάνουμε πρότυπο αυτό, οπότε να μπορείτε να βλέπετε στις μελλοντικές εκδόσεις του Joomla επιλογές κατευθείαν κατά την εγκατάσταση ότι θέλω να εγκαθιστάτε στο Joomla. Σε αυτή τη φάση δεν μπορώ να σας πω ότι είναι έτσι απλά out of the box έτοιμο, αλλά ο λόγος που είμαι εδώ είναι ότι αξίζει για κάποιον που θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, κάτι πολύ scalable, αξίζει να σπαταλήσει λίγο χρόνο παραπάνω που χρειάζεται προκειμένου να πάρει τα αντίστοιχα add-ons, plugins που υπάρχουν γύρω στην κοινότητα, να τα ενσωματώσει προκειμένου να μπορέσει να έχει κάτι μεγαλύτερο, κάτι πιο ευέλικτο και κάτι πιο οικονομικό αν μιλήσουμε για τέτοια μεγέθη. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ό,τι αφορά το update όλων όσων μπορεί να σωματώσει το μέσα το cloud, το Azure, το PHP, την καινούργια, οποιαδήποτε έκδοση βγει, όλα αυτά η Microsoft τα τσεκάρει? Όχι, αυτή τη στιγμή το PHP τοποθετείτε εσείς την έκδοση που θέλετε. Μπορείτε να το κάνετε αυτοματοποιημένα, δημιουργώντας ένα μικρό plugin πάνω στο εργαλείο σας. Μπορείτε όμως και να βάλετε εντελώς χειροκίνητα, απλά αντιγράφοντας το runtime του PHP. Είναι επιλογή δική σας, ξεκάθαρα. Και επειδή έχουμε, όπως σας είπα, και full IIS μοντέλο, για κάποιους που έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις και θέλουν πολλαπλά version του PHP να τρέχουν επάνω, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Δηλαδή μπορείτε να βάλετε και το 4, μπορείτε να βάλετε 5.2, 5.3 κλπ. Ταυτόχρονα. Ερώτηση άλλος. Απλά για να διευκρινίσω, για ίσως να μην έγινε κατανοητό σε αυτό και να μην το εξήγησα εγώ τόσο καλά, το Platform as a Service σε σχέση με το Infrastructure as a Service που μας δίνει η Amazon έχει κάποιες βασικές διαφορές. Ότι στο Infrastructure as a Service είμαι εγώ υπεύθυνος για το λειτουργικό σύστημα. Εάν πάθει κάτι το λειτουργικό σύστημα, εγώ που ανεβάζω κάτι. Είμαι υπεύθυνος και εγώ πρέπει να το πατσάω, εγώ πρέπει να το συντηρήσω. Στην περίπτωση του Platform as a Service, όπως είναι το Windows Azure, το λειτουργικό σύστημα δεν το αγγίζω. Αγγίζω μόνο την πλατφόρμα μου, δηλαδή τον IIS και το SQL. Και η δουλειά μου είναι να είμαι developer, όχι administrator. Και από εκεί και πέρα όμως η Microsoft ή οποιοδήποτε Platform as a Service provider φροντίζει η πλατφόρμα να είναι πάντα εκεί και έχει ευθύνη γι' αυτό. Και γι' αυτό έρχεται και δίνουν SLAs για την ίδια την πλατφόρμα. Και όχι μόνο για το σίδερο ή το δίκτυο. Ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τα ACL του file system, αν έχω τη δυνατότητα να μπορέσω να τα αλλάξω. Πλήρως. Γιατί το file system πλέον δεν είναι ο δίσκος που έχω στο instance, είναι το blob storage και μπορώ να φτιάξω και one time ACL, αλλά και να έχω γενικότερα access control full πάνω στο ποιος και πότε μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε αρχείο. Έχω περιορισμούς στο μέγεθος του κάθε αρχείου που μπορεί να ανέβει? Ανάλογα του είδους του blob συστήματος που χρησιμοποιείς. Υπάρχουν τα block blobs και υπάρχουν τα page blobs.
Τα block blobs είναι ιδανικότερα για streaming, τα page blobs είναι καλύτερα για random access, random writes, random reads. Οπότε εκεί πέρα έχω ένα όριο μέχρι 50 MB για κάθε αρχείο. Όχι, τα όρια είναι σε επίπεδα terabyte. Εντάξει, με καλύψες, ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις?